Ξέφυγος Χρήστος, είμαι σύμβουλος στην Δυτική Αττική. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που θέλησαν να πάνε μέσα στα περιφερειακά συμβούλια και στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, τους Έλληνες εκδοτιστές της Χρυσής Αυγής, που προσωπούν την Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι παρά την ανηλέκτρια που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τη φυλάκιση του αρχηγού του τρίτου πολιτικού τόπου μας, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και την δίωξη των περισσότερων βουλευτών μας για καθαρά πολιτικούς λόγους, εμείς είμαστε εδώ παρόντες. Προσχόμαστε ότι δεν θα φύγουμε ούτε κατά κεραία από τις θέσεις και τις απόψεις μας, θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους ώστε η Ελλάδα να περιέρθει σε ελληνικά χέρια και από ό,τι ακούσαμε και από τον Περιφερειάρχη που αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή, ότι μιλούσε με τέτοιο τρόπο ώστε οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι άνθρωποι που κυβέρνησαν αυτή την περιοχή να είναι κάποιοι άνθρωποι τους οποίους δεν τους γνώριζε ή δεν ήταν μέσα στις παρατάξεις αυτές, και μιλούσε ότι από εδώ και μετά θα αλλάξουν τα πράγματα. Προφανώς έχει ξεχάσει ότι και αυτός βρισκόταν μέσα στις ίδιες παρατάξεις όλο αυτό το καιρό που έφεραν την πατρίδα και τη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση. Εμείς υποσχόμαστε ότι όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα τελειώσουμε και θα προσπαθήσουμε η Ελλάδα να περιέλθει σε ελληνικά χέρια καθαρά, και αυτό θα γίνει με τον αγώνα μας, που θα είναι αγώνας μέχρι τέλους.